καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση. Το θέατρο, η μουσική, γενικότερα ο πολιτισμός και η τέχνη συμβάλλουν στη διεύρυνση του μορφωτικού ορίζοντα, στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας, στην κατανόηση και την επίδραση στην κοινωνική πραγματικότητα. Με το σημερινό θεατρικό έργο του Γιώργου Τσαγκαράκη, συνεχίζουμε την προσπάθεια η κομματική οργάνωση της Κεντρικής Μακεδονίας να συμβάλλει στην αναβάθμιση της συζήτησης και του πολιτιστικού έργου στην περιοχή μας. Στα πλαίσια αυτά, τη χρονιά που μας πέρασε, διοργανώσαμε μια σειρά από εκδηλώσεις, όπως η ημερίδα με τίτλο «Οι λογοτεχνικές φωνές της Θεσσαλονίκης», με παρουσία δεκάδων λογοτεχνών της πόλης μας, συναυλίες, βιβλιοπαρουσιάσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και άλλων κινηματογραφικών έργων. Μαζί, φυσικά, με την μεγάλη γιορτή της νεολαίας στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, που και φέτος θα γίνει το Σεπτέμβρη στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Καραντάσου στην Πολύχνη. Το έργο τρίο Λούμπεν η Φράουλα είναι μια στρατευμένη πολιτική κωμωδία λαϊκού θεάτρου με έντονα μπρεχτικά στοιχεία, τόσο σε ό,τι αφορά τη μορφή όσο και το περιεχόμενο. Το κείμενο γράφτηκε κατά την περίοδο της πανδημίας, χρησιμοποιώντας αυτήν αλλά και την οικονομική κρίση του συστήματος ως εναρκτήρια βάση προκειμένου να προβάλλει τις αντιθέσεις και το τέλμα του καπιταλισμού. Ξεκινώντας από την αδυναμία του συστήματος να καλύψει τις αυξημένες υγειονομικές ανάγκες της πρόσφατης περίοδου, αλλά και τις ανάγκες του λαού συνολικά, το έργο φτάνει να αναλύσει την υπεραξία, την εκμετάλλευση, τον ανταγωνισμό, τη σύγχρονη γιγαντιαία υπερσυσσόρευση κέρδους, τον ημπεριαλιστικό πόλεμο ως αποτέλεσμα των παραπάνω και βέβαια τη σοσιαλιστική επανάσταση ως μόνη διέξοδο, όπως έχει δείξει η ιστορία, αλλά και ως ζωντανή προοπτική στο σήμερα, ιδιαίτερα σε συνθήκες πολέμου. Είμαστε του κόσμου οι τελευταίοι, μα με τους πρώτους έχουμε πολύ στενή επαφή. Με τη μαφία είμαστε μόνιμα μπλεγμένοι και για ένα ξεροκόμματο πουλάμε και ψυχή. Απ' τη δική μας κατάσταση απέχετε πολύ, μα σας το λέμε υπεύθυνα, δεν έχει επιστροφή. Με μεγάλη επιτυχία, ναι. Η σημερινή παράσταση. Ναι, πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν πολύ καλή και ανταπόκριση του κόσμου. Ένα δύσκολο θέμα, καταπιαστήκατε. Πάρα πολύ, γιατί το δύσκολο ήταν με έναν τρόπο το να μπορέσουμε να βαθύνουμε στο... Να μπορέσει δηλαδή το κείμενο να βαθύνει. Δηλαδή εγώ σε αυτό που δυσκολεύτηκα γράφοντας το κείμενο αρκετά ήταν το να βαθύνω. Να βαθύνω δηλαδή, εντάξει, να μιλήσω για τα καθημερινά, να ξεκινήσουμε από αυτά, για να υπάρχει ένα κοινό αντίκρεμα σχέση με το κοινό, να μπορεί να καταλάβει από αυτά που συμβαίνουν στο σήμερα, ας πούμε, αυτά που θέλουμε να πούμε. Αλλά το δύσκολο ήταν το πώς από το ειδικό του σήμερα να πάμε στο γενικό της κοινωνίας, να μιλήσουμε για την υπεραξία, την εκμετάλλευση, τελικά τον πόλεμο και το ενδεχόμενο επανάστασης ακόμα και μέσα στον πόλεμο. Εντάξει, ο κύριος στόχος του έργου, ας πούμε, ήτανε, δηλαδή εγώ αυτό που ήθελα γράφοντάς το, ήτανε με έναν τρόπο να δείξω που είναι και η αλήθεια δηλαδή και ιστορικά έχει αποδειχθεί. Να δείξουμε ας πούμε ότι ακόμα και στη στιγμή που μπορεί να φαίνεται ότι έχουν χαθεί τα πάντα, τη στιγμή που ας πούμε και ο κόσμος τώρα, γιατί έτσι είναι, έχει μουδιάσει, δεν ξέρει τι γίνεται, βγαίνουμε από πανδημία, πάμε σε πόλεμο. Να καταλάβει ότι ακόμα και εκείνη τη στιγμή, την πιο δύσκολη που μπορεί να φαίνεται, ίσως είναι και η στιγμή που μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Αυτό είναι νομίζω το κύριο και φαίνεται από την ανταπόκριση του κόσμου ότι γενικά τα έχουμε καταφέρει και αυτό είναι πολύ περίφημο, είναι πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Κομμουνιστικό Κόμμα, το κόμμα μας δηλαδή, που μας κάλεσε εδώ στη Θεσσαλονίκη, την κομματική οργάνωση Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, να κάνουμε την παράσταση. Ήταν μεγάλη τιμή για όλους τους συντελεστές και μεγάλη χαρά. Γι' αυτό έχουμε κάνει και το έργο. Γιατί αυτή είναι η ιδεολογία μας, οπότε είναι οι καλύτεροι άνθρωποι για να το παίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα Θεσσαλονίκη και συνεχίζετε. Ναι, συνεχίζουμε. Σήμερα, όπως είπαμε, ήταν τρομερή ανταπόκριση. Αύριο παίζουμε Καβάλα, που είναι και έτσι και μια ακόμα επίσης ιδιαίτερη παράσταση. Γιατί είναι την παράσταση, την εκδήλωση που θα παιχτεί παράσταση την οργανώνουν
τα σωματεία της πόλης, τα πετρέλαια, τα λιπάσματα που είναι τώρα σε κινητοποιήσεις. Δηλαδή, σίγουρα η αυριανή μέρα θα είναι ιδιαίτερη για την παράσταση και για την περιοδία μας. Και μετά συνεχίζουμε, θα παίξουμε Πύργο, Λευκάδα, Πρέβεζα, Καλαμάτα, Ζάκυνθο, Λάρισα και περιμένουμε και από άλλες πόλεις γενικά. Έχει πάει αρκετά καλά.